Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Το τσικνήσαμε μέχρι τελικής πτώσης από τη μία άκρη ως την άλλη της Ηλίας, με τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά από νωρίς το πρωί προετοιμάζοντας το έδαφος για αυτά που θα ακολουθούσαν. Με εκλεκτούς μεζέδες, τα κάρβουνα και κρασί τιμήθηκε δεόντως και αυτή η Τσικνοπέμπτη, με τους περισσότερους να κάνουν ένα διάλειμμα από τα καθημερινά στείνοντας υπαίθρια πάρτι και γλέντια. Τηρούμε το έθιμο της Τσικνοπέμπτης, όλοι μαζί μια μεγάλη οικογένεια παρά τις δύσκολες εποχές. Ψήνουμε, να κεράσουμε και δύο σουβλάκια τα παιδιά. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή! Και χρόνια πολλά από εμάς. Γλέντι, χορός, τραγούδι και υψισταριές στο φουλ, όπως άλλωστε απαιτεί και το έθιμο. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού σκέπασε όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα και την πόλη του πύργου, με ψισταριές, χάρες, ακόμα και σούβλες σε ταβέρνες, σπίτια, καταστήματα που πήραν φωτιά από νωρίς το πρωί. Ψήνουμε σήμερα, παιδιά, Τσικνοπέμπτη. Είμαστε εδώ πέρα, τιμούμε το έθιμο. Χρόνια πολλά για τη σημερινή ημέρα. Εύχομαι τα καλύτερα. Πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει χαμός. Είναι η μέρα αυτή που ο κόσμος βγαίνει έξω, πίνει, τρώει, τραγουδάει, γλεντάει. Με προσοχή όμως, παιδιά, πάντα με προσοχή. Τιμούμε το έθιμο. Είναι λόγω της ημέρας. Έτσι πρέπει να ψέω να συμβαίνει για όλος ο κόσμος. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά καταρχήν για την ημέρα. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Το έθιμο τηρείται εδώ στη γειτονιά μας. Εύχομαι και στις υπόλοιπες μεριές της πόλης μας και γενικώς γύρω-γύρω από τα περίχωρα. Να πούμε ο κόσμος να τσικνήσει, να περάσει καλά, να ξεχάσει τα προβλήματά του. Το έχουμε ανάγκη, έτσι. Εννοείται. Η ακρίβεια επηρεάζει. Η ακρίβεια πάντοτε επηρεάζει, αλλά και τι να κάνουμε όμως. Τη βάζουμε λίγο πίσω σήμερα. Και καλή αποκριά να έχουμε, παιδιά. Οι καταναλωτές άφησαν για λίγο στην άκρη τα προβλήματα της καθημερινότητας και προσπάθησαν να τιμήσουν το έθιμο και να διασκεδάσουν. Τηρούμε το έθιμο σε αυτούς τους σκληρούς καιρούς. Ο κόσμος ανταποκρίνεται σε όλο αυτό. Περνάμε όμορφα. Έχει και συνέχεια. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Τσικνίζουμε και είναι όλα καλά. Ψήνουμε σήμερα. Έτσι. Ψήνουμε κάθε χρόνο όπως και φέτος το έθιμο. Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ καλές. Χρόνια πολλά σε όλους. Να έχουμε υγεία. Να είμαστε καλά όλος ο κόσμος. Αυτό να γίνεται συνέχεια, όχι μια φορά το χρόνο, να είναι κρυβαίνει στα καμπούγια τους, να βγαίνει συνέχεια ο κόσμος έξω. Λεφτά να δώσουνε, λεφτά να κυκλοφορεί ο κόσμος. Τσικνοπέμπτη σήμερα, τιμούμε το έθιμο όπως πάντα, τσικνίζουμε από ό,τι βλέπετε και περιμένουμε να έχουμε μουσική, να διασκεδάσει ο κόσμος, να βγει, να χορέψει και να ξυπνήσουμε μαζί. Όλη η πόλη μετατράπηκε σε μια απέραντη ψισταριά και σε κάθε γωνιά είχε στηθεί ένα υπαίθριο πάρτι με μικρούς αλλά και μεγάλους να δίνουν το παρόν. Είναι μέρα γιορτή σήμερα, κρατάμε το έθιμο, είμαστε με τους συνεργάτες μας στην αγορά, τουλάχιστον τα μαγαζιά είναι γεμάτα, δείχνει ότι η μέρα θα πάει πολύ καλά. Συνιστώ λοιπόν σε όλο τον κόσμο να βγει να περάσει καλά, γιατί ο πύργος της Ηλίας σήμερα όπως και όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Εορταστικό κλίμα από ό,τι βλέπουμε σήμερα. Ο πύργος τσικνίζει, ο πύργος χαίρεται, ο πύργος διασκεδάζει. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους τους συμπολίτες μας. Να περνάμε καλά, να έχουμε καλές αποκριές και να απολαύσουμε μεθαύριο με υγεία το πυριώτικο καρναβάλι. Σε απολογισμό των πεπραγμένων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2023 προχώρησε ο Νεκτάριος Φαρμάκης, σημειώνοντας μεταξύ των άλλων πως η πρόοδος δεν θα σταματήσει. Οι αριθμοί που αποτυπώνονται στο ρεπορτάζ που ακολουθεί μιλούν από μόνοι τους, ενώ αξιοσημείωτες είναι και οι επιδόσεις που έχει καταγράψει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εμείς θα είμαστε εδώ για να δίνουμε τον αγώνα και να αποδεικνύουμε πως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την πρόοδο ενός τόπου με ισχυρές δυνατότητες και ικανούς ανθρώπους όταν υπάρχει ειλικρινής προσπάθεια και πάνω απ' όλα ενότητα. Αυτό υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης στην τοποθέτησή του για τον απολογισμό πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το 2023. Ο Νεκτάριος Φαρμάκης τόνισε πως ο συγκεκριμένος απολογισμός σηματοδοτεί και το τέλος της διαδρομής που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο απολογισμός του 2023, όπως και οι τρεις προηγούμενοι, συνιστούν μια απτή απόδειξη της προόδου που χρόνο με το χρόνο κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τόσο ως αναπτυξιακός μοχλός όσο και ως πυλώνας κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής. Η Δυτική Ελλάδα δεν είναι πια τόπος χαμένων ευκαιριών αλλά ένας τόπος που σιγά σιγά αλλά δυναμικά ανακάμπτει και σταθερά κερδίζει το χαμένο έδαφος των πολλών προηγούμενων ετών.
Ο Περιφερειάρχης εστίασε στα 10 συν 1 σημεία που συνιστούν τα πιο βασικά, που είναι μεταξύ των άλλων τα 944 ενταγμένα και λειτουργικά έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις, η επιτάχυνση και ο πολλαπλασιασμός του έργου που συνδέονται με τον υπερδεπλασιασμό των πιστώσεων που κατανέμονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για την πληρωμή έργων, τα 7.417 έργα που αφορούν το ΕΣΠΑ 2014-2020, το ΕΣΠΑ 21-27 συνολικού ύψους 628,5 εκατομμυρίων ευρώ, οι περιφερειακές πολιτικές με συνολικά ωφελούμενους 7.000 επιχειρήσεις, πάνω από 5.000 αγρότες και πάνω από 700 επιστημονικούς, κοινωνικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς, η ετήσια αύξηση εσόδων, η τοπική επιχειρηματικότητα που αποτελεί την πιο ισχυρή βάση για την ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας, η πρωτογενής παραγωγή όπου κατευθύνθηκαν 300 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις αγροτικής ανάπτυξης, η δημόσια υγεία και η κοινωνική αλληλεγγύη και οι 100 πολιτιστικές και άλλες τόσες αθλητικές εκδηλώσεις. Στα 10 παραπάνω σημεία, ο Νεκτάριος Φαρμάκης πρόσθεσε τις επιδόσεις που καταγράφει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Χωρίς να είναι όλα τέλεια και καλώς καμωμένα, ο τόπος μας πράγματι προχώρησε αρκετά βήματα μπροστά. Είμαστε πραγματικά πολύ περήφανοι και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε στο σύνολο του Περιφερειακού Συμβουλίου για την προσπάθεια που έγινε. Γι' αυτό και αισθάνομαι ότι μπορώ σήμερα να πω ότι αυτός ο τόπος δεν έχει ταβάνι. Γι' αυτό και η εμπιστοσύνη που έδειξαν οι πολίτες στην περιφερειακή μας αρχή και η ισχυρή ψήφος που μας έδωσαν για μια νέα θητεία, αυτή που ξεκίνησε το Γενάρη, συνιστά για μας ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα πως και σε αυτή τη θητεία θα υπάρξουν πολλές δυσκολίες, αλλά υποσχέθηκε πως ούτε και τώρα θα αναχαιτήσει διαρκής προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής με κυρίαρχο στόχο τη διαρκή μεγέθυνση του αποτυπώματος της Δυτικής Ελλάδας. Η ίδια η κοινωνία της Δυτικής Ελλάδας έβαλε ψηλά τον πήχη και εμείς πραγματικά δεν έχουμε καμία δικαιολογία να περάσουμε από κάτω. Πρώτος εγώ λοιπόν. Ήμουν και θα συνεχίσω να είμαι ένας πολύ αυστηρός κριτής του εαυτού μας και του έργου της Περιφερειακής Αρχής. Και πρώτος εγώ είμαι αυτός που υπογραμμίζει πως όσα πετύχαμε μέχρι τώρα αποτελούν μόνο τη μαγιά, το πρόπλασμα αν θέλετε, για όσα πρέπει να γίνουν. Παραμένουμε στην πολιτική, καθώς σαρωτικοί έλεγχοι εξελίσσονται στις πύλες εισόδου της χώρας, αλλά και στα σημεία λιανικής πώλησης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο την πάταξη των παράνομων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων. Χαρακτηριστικό είναι το μήνυμα του Υπουργού Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ότι το κύκλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων θα ξυλωθεί από τη ρίζα του. Συνεχίζονται και εντατικοποιούνται οι σαρωτικοί έλεγχοι σε σημεία λιανικής και σούπερ μάρκετς αλλά και σε πύλες εισόδου της χώρας, δηλαδή σε λιμάνια και τα σύνορα. Όπως τονίζει δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, κανένα συμφέρον δεν θα σταθεί εμπόδιο στην προσπάθεια αυτή, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο και το στίγμα των προθέσεων του Υπουργείου. Δεύτερο μήνα ελέγχων από τα αμεικτά κλιμάκια του Ελγό Δήμητρα, του ΕΦΕΤ και τη Διεύθυνση Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Δεύτερο μήνα και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά. Τόσο σε επίπεδο ελέγχων γάλατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, όσο σε επίπεδο οπροκυπευτικών, μελιού, λαδιού και λίγο αργότερα και κρέατος. Έλεγχοι οι οποίοι έχουν φέρει ήδη αποτελέσματα, ορατά, όμως η προσπάθεια συνεχίζεται. Και να είναι βέβαιο ότι κανένα συμφέρον δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε οργανωμένα και θα συνεχιστεί για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, να βάλουμε τάξη στην αγορά και βέβαια να ενισχύσουμε τους νοικοκυρέους παραγωγούς. Αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργούνται είναι η επιβολή προστήμων σε 12 επιχειρήσεις, ενώ σε ακόμα 300 έχουν επιδοθεί συστάσεις πριν την επιβολή προστήμων. Επίσης, εντός Μαρτίου αναμένεται να επιδοθούν πρόστιμα σε 16 ακόμη επιχειρήσεις. Μέχρι σήμερα οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο γάλα και στα προϊόντα παράγονται από αυτό, αλλά και τις ετικέτες των προϊόντων, αν δηλαδή συμβαδίζει το περιεχόμενο με τα αναγραφόμενα και αν η σήμανση που έχουν πληρεί την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Λαμβάνονται δείγματα προϊόντων και αποστέλλονται για εξέταση στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους και του Ελγό Δήμητρα, ανάλογα με το είδος. Έλεγχοι παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί και στα νοπά οπωροκυπευτικά. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται και το πρόγραμμα κατάρτισης εκτάκτων ελέγχων από τα μεικτά κλιμάκια και αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα εκκινήσουν έλεγχοι στο ελαιόλαδο, στο κρέας και το μέλι.
Υπογράφηκε η κοινή υπουργική απόφαση για τα απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία όλης της χώρας, με την επιβάρηση των ασθενών να κυμαίνεται ανάλογα με την επέμβαση από 300 έως 2.000 ευρώ. Ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης υπεραμείνεται του μέτρου αυτού, όμως η επιστημονική κοινότητα κάνει λόγο για γιατρούς δύο ταχυτήτων και υποβάθμιση της δημόσιας υγείας. Θέμα ημερών είναι πια η λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, με τον ιατρικό κόσμο να μιλά για γιατρούς δύο ταχυτήτων. Ο θεσμός των απογευματινών χειρουργείων έρχεται ως συνέχεια των απογευματινών ιατρείων και έχει στόχο να δώσει παράπλευρες, αν θέλετε, αποδοχές στους γιατρούς που θα δεχτούν να ενταχθούν σε αυτό το θεσμό, και αυτό δημιουργεί πλέον δύο ταχυτήτων γιατρούς. Οι γιατροί που είναι οι προνομιούχοι και κυρίως οι γιατροί του χειρουργικού τομέα και οι γιατροί των εργαστηριακών τομέων και του παθολογικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, που είναι υποχρεωμένοι να ζουν από το μισθό τους. Και αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση πλέον, έχοντας διαχωρίσει τους γιατρούς στα δύο, έχοντας κομματιάσει το ιατρικό σώμα στα δύο, έτσι αδιαφορεί στο αίτημα για την χορήγηση καλύτερων μισθών. Μεταξύ των άλλων, οι υγειονομικοί κάνουν λόγο και για περαιτέρω αποδυνάμωση της δημόσιας τριτοβάθμιας υγείας, που ήδη αντιμετωπίζει εξαιρετικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον νόμο περί απογευματινών ιατρείων, απαγορεύεται οι γιατροί που είναι ενταγμένοι σε απογευματινά ιατρία ή χειρουργία σήμερα, δεν θα μπορούν να κάνουν και πρωινά χειρουργία, ή τουλάχιστον δεν θα μπορούν να είναι στη λίστα εφημερίας των γιατρών. Δεν μπορούν να είναι εφημερία, τους απαγορεύεται. Άρα θα έχουμε και μία διαταραχή σημαντική και αναδιάταξη του προγράμματος εφημεριών των γιατρών. Γιατί αν κάποιοι γιατροί του χειρουργικού τομέα θέλουν να έχουν απογευματινά χειρουργία, ενδεχομένως δεν θα μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα εφημερίας όλο το μήνα. Άρα εδώ θα έχουμε επιβάρυνση και φόρτωμα των εφημεριών στους υπόλοιπους γιατρούς. Έντονη ανησυχία προκαλούν οι ανατριχιαστικές περιπτώσεις bullying ανηλίκων μέσα ή έξω από το σχολείο, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι εκτιμήσεις των επιστημόνων σχετικά με τα περιστατικά που δεν γίνονται ποτέ γνωστά, γιατί τα θύματα τα κρύβουν βαθιά μέσα στην ψυχή τους. Ειδικοί εξηγούν στην κάμερα ποια είναι εκείνα τα σημάδια που πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι το παιδί τους έχει πέσει θύμα. Δραματικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο της βίας των ανηλίκων με τον προβληματισμό στην κοινωνία έντονο, αφού τα περιστατικά είναι όλο και πιο πολλά και κυρίως περισσότερο σοβαρά από ό,τι στο παρελθόν. Το σχολείο αποτελεί μία μικρογραφία της κοινωνίας μας, και όταν η κοινωνία νοσεί, θα νοσεί και το σχολείο. Αυτό είναι αλληλένδετο. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, το φαινόμενο αυξάνεται συνεχώς σε ένταση και σε επιθετικότητα. Η βία μεταξύ των μαθητών παίρνει επικίνδυνες μορφές. Δεν έχουμε μόνο την σωματική και την λεκτική, έχουμε την συναισθηματική που είναι επίσης ιδιαίτερη, έχουμε την σεξουαλική, έχουμε την ηλεκτρονική, την οποία την βλέπουμε να αυξάνεται διαρκώς, δηλαδή η χρήση του διαδικτύου, των chat room και των κινητών με προσβλητικό και απειλητικό περιεχόμενο. Μην ξεχνάμε ότι η κοινωνία μας γενικότερα σε όλα τα πλαίσια νοσεί. Νοσούν και οι οικογένειες. Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι γονείς να μιλάνε καθημερινά με το παιδί τους, να το ρωτάνε, να αφουγκράζονται τις ανάγκες του. Γιατί τα περισσότερα παιδιά, δυστυχώς, αν το έχετε δει και στις απορρεύνες, φοβούνται να μιλήσουν, ντρέπονται. Και με αποτέλεσμα να κρατάνε τον εκφοβισμό που δέχονται κρυφό από τους ενήλικους. Και από τους δασκάλους τους και από τους καθηγητές τους, αλλά και από τους γονείς τους. Το παιδί που έχει δεχθεί σχολικό εκφοβισμό συνήθως μπορεί να επιστρέφει στο σπίτι του φοβισμένο, πεινασμένο, να του έχουν καταστραφεί βιβλία, να του λείπουν πράγματα, να ζητά χρήματα ή να κλέβει χρήματα από τους γονείς για να τα δώσει στον εκφοβιστή του. Μπορεί να παρατηρήσουμε ότι ίσως να έχει ανεξήγητα χτυπήματα και να δίνει και παράξενες εξηγήσεις για αυτά τα χτυπήματα. Μέσα στο σπίτι η συμπεριφορά του τίνει να γίνεται αδικαιολόγητα επιθετική. Φοβάται να χρησιμοποιήσει το κινητό του, τρομάζει όταν λαμβάνει μηνύματα. Μπορεί να παρατηρήσουμε ότι φοβάται να περπατήσει μόνο του στο σχολείο ξαφνικά ή να επιμένει ώστε να το συνοδεύσουν οι γονείς.
Πολλές φορές μάλιστα δεν επιθυμεί να πάει στο σχολείο και κάνει κοπάνες από το σχολείο, δείχνει ανήσυχο, χάνει την αυτοπεποίθησή του, αρχίζει να τραυλίζει, σταματάει να τρώει, έχει δυσκολίες στον ύπνο του, κλαίει πριν κοιμηθεί, δηλαδή έχει εφιάλτες, μειώνεται η σχολική του επίδοση, απειλεί με αυτοκτονία. Ανοιχτό παραμένει το επιδοτούμενο πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στις οικίες, προκειμένου να απαλλαγούν από τα υπέρογγα κόστη στους λογαριασμούς. Η επιδότηση των οικοκυριών φτάνει το 50%, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει ακόμα περισσότερο για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Την ευκαιρία να γλιτώσουν από τα υπέρογγα κόστη της ενέργειας έχουν χιλιάδες νοικοκυριά που αποκτούν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε πρόγραμμα του Υπουργείου προκειμένου να επιδοτηθούν για την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών με μπαταρίες. Η επιδότηση θεωρείται ικανοποιητική αφού φτάνει το 50% του συνολικού κόστους εγκατάστασης. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα επιδότησης οικιακών φωτοβολταϊκών με μπαταρίες. Είναι μόνο για σπίτια αυτή τη στιγμή, μέχρι 10,8 kW. 10,8 kW είναι επαρκή για σπίτια, ακόμα και για μεγάλα σπίτια. Είναι μέχρι 10,8, μπορεί να μπουν για μικρότερα, δηλαδή και 5 kW μπορεί να μπουν. Το πρόγραμμα αυτό δίνει μια επιδότηση περίπου 50% του κόστους. Ειδικά για ευπαθείς καταναλωτές, είναι και παραπάνω, έτσι, για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αυτούς που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο, πολίτεκνους, αμαία, δίνει παραπάνω επιδότηση, είναι πιο συμφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Κάνουμε εγκαταστάσεις στα πλαίσια του προγράμματος φωτοβολταϊκά στη στέγη. Βέβαια, χρήματα πολλά δεν έχουν μπει ακόμα, δηλαδή το κράτος έχει εξαγγείλει τις επιδοτήσεις, τις έχουν εγκρίνει στα χαρτιά. Λεφτά ακόμα δεν έχουν πέσει πολλά, εντάξει, καθυστερούν. Το δημόσιο πάντα στις πληρωμές καθυστερεί. Παρά τα αυτά, υπάρχει ενδιαφέρον γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποιο άλλο πρόγραμμα μελλοντικά που θα επιδοτήσει τα φωτοβολταϊκά στις στέγες με μπαταρία. Με τη ΔΕΗ δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο καθυστερούν και αυτή τη σύνδεση κάποιες μέρες. Αντί να συνδέουν σε 10 μέρες, συνδέουν σε 20, σε 25 μέρες, 30. Συνδέουν όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ιδιαίτερο, απλά δεν έχουν πολύ προσωπικό. Εντάξει, είναι γνωστό τώρα. Γίνονται αιτήσεις, αλλά γίνονται και πολλές αιτήσεις λάθος γιατί τις κάνουν μόνοι τους ορισμένοι και μετά θέλουν να τροποποιήσουν και μπλέκουν λίγο με τη γραφειοκρατία. Κάνουμε και εμείς αιτήσεις, φυσικά που τις πάμε πιο σωστά γιατί έχουμε κάνει πολλές. Αιτήσεις γίνονται. Και έργα γίνονται. Βέβαια, πιο πολλές είναι αιτήσεις παρά τα έργα. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζει ακόμα περισσότερο τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς από το σχεδιασμό του έχει προβλεφθεί επιπλέον επιδότηση για τα ασθενέστερα νοικοκυριά και τις οικογένειες που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα προστασίας. Η χαρά των εμπόρων του πύργου και των καταναλωτών αποτελεί η Παρασκευή με τη Happy Day του Εμπορικού Συλλόγου να παίρνει σάρκα και οστά. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι επιχειρήσεις ξεστοκάρουν τα προϊόντα τους και προσφέρουν γενναίες εκπτώσεις. Λίγες μέρες πιο μετά, την προσεχή Δευτέρα, ο Εμπορικός Σύλλογος παρουσιάζει τα ευρήματα έρευνας, αποτυπώνοντας τις παθογένειες της οικονομίας της περιοχής. Είναι ευκαιρία για τους καταναλωτές να πάρουν ό,τι δεν ήρθαν να πάρουν τις εκπτώσεις, να το βρουν σε ακόμη καλύτερη τιμή. Τα πάντα είναι έτοιμα για τη γιορτή του εμπορίου που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πύργου με την Παρασκευή να αποτελεί την μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη και τα μαγαζιά να κάνουν γενναίες προσφορές για τους καταναλωτές, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου Ηλίας Ξανθούλης. Είναι μια δράση που για ακόμη μια φορά ο Εμπορικός Σύλλογος την πραγματοποιεί. Είναι μια δράση η οποία έχει καθιερωθεί στην πόλη μας. Είναι μία μέρα πολύ μεγάλων προσφορών, είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, πληθώρα προϊόντων υπάρχουν στα καταστήματα. Είναι μια ευκαιρία και για τα καταστήματα να μπορέσουν να ξεστοκάρουν τα χειμωνιάτικα για να μπορέσουν να μπουν στην ανοιξιάθικη κολεξιόν και την καλοκαιρινή. Είναι μια χαρμόσυνη μέρα, όπως το λέει και το όνομά της, με μουσική άπλετη στην πόλη, χαρούμενες φάτσες, και γενικά είναι μια χαρά στην δυσάρεστη εποχή που ζούμε. Μετά τη Happy Day έρχονται τα δύσκολα για τον εμπορικό κόσμο του πύργου, με τον Εμπορικό Σύλλογο να παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήγαγε με στόχο να ρίξει φως στα οικονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της μικροοικονομίας της περιοχής. Παρά τις χιλιάδες των τουριστών που φτάνουν μέσω της κρουαζιέρας στο Κατάκολο, τα στοιχεία δείχνουν ότι έμποροι και τουρίστες είναι σαν δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Το κυριότερο έβριμα είναι έχουμε τους τουρίστες που έρχονται από το Κατάκολο, από το Επίνιο, του πύργου, και όμως δεν ικανοποιούν, δεν το βλέπουν οι επιχειρηματίες σαν διέξοδο για να αυξήσουν τα έσοδά τους. Δηλαδή οι τουρίστες περνάνε και δεν αγγίζουν.
ή περνάνε και δεν αγγίζουν, ή εμείς δεν συμπεριφερόμαστε όπως πρέπει σε αυτούς που έρχονται, ή ερχόνται, δεν έχουμε κάνει τις κατάλληλες δράσεις για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε το μεγαλύτερο κέρδος που μπορούμε να έχουμε από τους τουρίστες. Η ακτινογράφηση της αγοράς του πύργου επιχειρήθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο με στόχο να υπάρξει ένας συγκροτημένος προσανατολισμός ώστε να διευρυνθεί ο τζίρος των επιχειρήσεων, τονώνοντας την ευρύτερη μικροοικονομία. Την αλλαγή των διατάξεων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για τον Αιγιαλό, που καταργούν αυθαίρετα τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας πολιτών σε περιοχές με σχέδιο πόλης, ζήτησε με παρέμβασή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης. Πάμε να δούμε τι δηλώνει ο ίδιος στην κάμερα. Την αλλαγή των διατάξεων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών για τον Αιγιαλό, που καταργούν αυθαίρετα δικαιώματα της ιδιοκτησίας πολιτών σε περιοχές με σχέδιο πόλης, ζήτησε με παρέμβασή του στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης. Είναι γεγονός ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα νομοσχέδιο για τον Αιγιαλό, στο οποίο οι κάτοικοι της περιοχής Αλκυώνας κατά κόλλου εγκαίρως ενημέρωσαν τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του νομού. Μάλιστα, είχε έρθει και ένα χαρτί από το Δήμο Πύργου που υιοθετούσε τα επιχειρήματα των κατοίκων της Αλκυώνας, οι οποίοι φύγονταν από τις διατάξεις του νομοσχεδίου, και νομίζω ότι ήταν πολύ άδικο αυτό να περάσει όπως ήταν. Και γι' αυτό ακριβώς και την Τρίτη, στην Επιτροπή Οικονομικών που ήμουν μέλος, ζήτησα το λόγο, παρεμέβην και ζήτησα να γίνει αποδεκτή η τροποποίηση όπως την ζήτησαν οι κάτοικοι. Και ο Υπουργός Οικονομικών, ο παριστάμενος ο κ. Πετραλιάς, το επιβεβαίωσε και την τάρτη Ολομέλεια, αποδέχτηκε την βασική αλλαγή, δεσμευόμενος ότι και στο προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί μετά τον νόμο, ότι στους όρους επαναχάραξης θα προβλεφθούν αυτά τα οποία ζητούν οι κάτοικοι και ζητάει η Δημοτική Αρχή του Πύργου. Με την πρόταση που κατέθεσε, ζητά να αναδιατυπωθεί το άρθρο 5 της παραγράφου 1 του νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρει ότι όπου υφίσταται σχέδιο πόλης, η οριογραμμή της παραλίας δεν μπορεί να υπερβεί την εγκεκριμένη ρημοτομική γραμμή. Σημαντική επιτυχία κατέγραψαν οι ταξικές αγωνιστικές δυνάμεις του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ στο νομό Ηλίας. Όπως αναφέρει η Δημοσιοϋπαλληλική Αγωνιστική Συσπήρωση με βάση τη συζήτηση που έγινε στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, το πρώτο θέμα που θα απασχολήσει το Νομαρχιακό Τμήμα θα είναι η οργάνωση της Γενικής Απεργίας στις 17 Απρίλη, όπως και ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς. Χωρίς προσμόνιμες προκύψεις, χωρίς προσωπικό, καλούμαστε να φέρουμε ένα έργο χωρίς μέσα. Δεν πάει άλλο. Αναδεικνύουμε υποκειμενική κατάσταση. Διεκδικούμε δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Μόνιμες προσλήψεις και τελέχωση για όλους. Εκλογή της εκτελεστικής γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔΗ με την συμμετοχή αντιπροσώπων από 8 πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων του Δημοσίου της περιοχής μετά την πρόσφατη σύσταση Νομαρχιακού Τμήματος που πραγματοποιήθηκε στον πύργο. Στην σημερινή συνεδρίαση θα γίνει η εκλογή της εκτελεστικής γραμματείας του Νομαρχιακού Τμήματος. Ήρθαμε εδώ για να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή που έγινε, η οποία απέδωσε καρπούς και αποτελεί συνέχεια του συντονισμού των εργατικών σωματείων εδώ της περιοχής. Ένα συντονισμό που στάθηκε και στέκεται και έτσι πρέπει να στέκεται απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική, απέναντι σε όλα όσα μας πληγώνουν στη ζωή μας και ως υπάλληλοι αλλά και ως άνθρωποι. Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια του Νομαρχιακού Τμήματος, έναν αγώνα διεκδικητικό που οφείλουν να δώσουμε οι εργαζόμενοι απέναντι σε όλα σε αυτά, την λογική που λέει ότι είναι μονόδρομος να σκέψουμε το κεφάλι, στη λογική που λέει ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μισθούς, για συντάξεις, για υποδομές, για υγεία, δημόσια, για παιδεία, απέναντι... Είναι μια ιστορική μέρα, με την έννοια ότι... Καταφέραμε μετά από αρκετά χρόνια να προχωρήσουμε στη σύσταση του Νομαρχιακού Τμήματος. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν 8 σωματεία. Θα γίνει προσπάθεια στο επόμενο διάστημα να αγκαλιάσουμε όλο τον υπαλληλικό κόσμο του νομού μας. Και η κατεύθυνση που θέλουμε, τουλάχιστον από την πλειοψηφία των συναδέλφων και από τις ομιλίες που ακούω, είναι να έχουμε αγωνιστική στάση απέναντι στην οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική προσπαθεί να υπερβαθμίσει ό,τι δημόσιο και ταυτόχρονα να απαξιώσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Σε αυτό το σημείο ας δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Άσχημα τα νέα για τους λάτρεις της σοκολάτας ανά τον κόσμο.
Η τιμή του κακάο έχει διπλασιαστεί τον τελευταίο 1,5 χρόνο, φτάνοντας σε ιστορικά υψηλό τον Ιανουάριο του 2024. Οι εκτιμήσεις των περισσότερων αναλυτών της αγοράς προβλέπουν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν την ανωδική πορεία το επόμενο διάστημα. Αιτία των συνεχών ανατιμήσεων είναι η μείωση της παγκόσμιας παραγωγής, κυρίως από τις χώρες της Αφρικής, γεγονός που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, στη μείωση των παραγωγών που είναι διατεθειμένοι να ασχοληθούν με τη δύσκολη καλλιέργεια του κακάο και στις μειωμένες επενδύσεις στον κλάδο. Όχι μία, όχι δύο, αλλά 217 συνολικά φορές εμβολιάστηκε κατά του κορονοϊού 62χρονος Γερμανός. Εκτιμάται ότι προμηθεύτηκε και έκανε τα εμβόλια ιδιωτικά μέσα σε διάστημα 29 μηνών. Η περίπτωσή του μελετήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Νιρεμβέργης, σύμφωνα με τους οποίους δεν παρουσίασε καμία επιπλοκή. Η εισαγγελία του Μαγδεμβούργου συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία για 130 από τους αναφερόμενους εμβολιασμούς και ξεκίνησε έρευνα για απάτη, χωρίς ωστόσο να ασκήσει ποινική δίωξη. Εδώ το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.